Μπορώ να πω ότι σε αυτό το διήμερο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλύψαμε σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ασφάλεια, τα θέματα, τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και τα, τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά βέβαια και τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη της διακήρυξης της Ρώμης στην Σύνοδο της Ρώμης για τα 60 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Επιτρέψτε μου να σας πω επιγραμματικά κάποιες σκέψεις και κάποιες πληροφορίες για τις συζητήσεις που διεξήχθησαν αυτές τις δύο μέρες σε αυτούς τους επιμέρους τομείς. Θα ξεκινήσω από την οικονομία. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή και του Μάριο Ντράγκη για την πορεία και τις επιδόσεις των, της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και το, τις επιδόσεις των, του κάθε κράτου μέλους ξεχωριστά. Ε, από την πλευρά μας επιμείναμε στη, στο πλαίσιο, των, στο σχέδιο των συμπερασμάτων, λέω εντός εισαγωγικών τη λέξη συμπερασμάτων, διότι α, για πρώτη φορά υπήρξε η στάση μιας χώρας που ακύρωσε τη δυνατότητα α, να εγκριθούν συμπεράσματα, όχι γιατί διαφωνούσε με αυτά, αλλά γιατί διαφώνησε με, την, με το πρόσωπο που επελέγει από την πλειοψηφία για την Προεδρία του Συμβουλίου. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να το λέω ως σχέδιο συμπερασμάτων, έστω και συσταγωγικά, διότι ήταν η συμφωνία όλων των κρατών μελών. Στο σχέδιο λοιπόν αυτό πετύχαμε να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά για τις ειδικέ προσπάθειες, τις ειδικέ πρόσθετες και παράλληλες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας στα κράτη-μέλη όπου η ανεργία παραμένει δυσανάλογα υψηλή. Διότι όπως ευεσήμανα χθε, μπορεί να δίνεται η αίσθηση ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 έχουμε επανέλθει στα επίπεδα της ανεργίας που ήμασταν πριν την κρίση, όμως αυτό δεν έχει καμία συμμετρικότητα, διότι αν δει κανεί τα μεγέθη στην, στον Ευρωπαϊκό Νότο, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και, στον, και στο Βορρά, θα διαπιστώσει ότι ενώ πριν από την κρίση, για παράδειγμα, η Ελλάδα και η Γερμανία πριν από την κρίση είχαν ανεργία στο 8,5%. Μετά την κρίση η Ελλάδα ανέβηκε στο 27%, η Γερμανία έπεσε στο 4,5%. Αυτές λοιπόν οι δομικές ανισότητες, οι δομικές ανισορροπίες είναι που μας αναγκάζουν να δούμε και συγκεκριμένε πολιτικέ προκειμένου να αμβλύνουν αυτέ τι μεγάλε ανισότητε. Πετύχαμε λοιπόν να υπάρξει αναφορά. Πρόκειται, θα έλεγα, για μια έμεση αλλά σαφή παραδοχή ότι η πολιτική της λιτότητας, η επιλογή των δυσβάστακτων κοινωνικών επιπτώσεων στην μεταρρυθμιστική ατζέντα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα στι χώρε εκείνε που έχουν δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζημιά. Επισημάναμε επίση ότι τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εφαρμογή του προγράμματο, έχει ανάγκη όχι από περισσότερη λιτότητα, αλλά από μεγαλύτερη ενίσχυση των αναπτυξιακών τη δυνατοτήτων. Η στροφή προ την ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει πρώτον την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεύτερον, την εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Και ταυτόχρονα βέβαια η δική μας υποχρέωση είναι η επεξεργασία και ενός σχεδίου για την ανάπτυξη, για την αναπτυξιακή μας στρατηγική με προτεραιότητες στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας, την αναχέτηση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα σχέδιο σαν αυτό, το οποίο ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκεται στο στάδιο μιας ευρύτατης κοινωνικής διαβούλευσης. Και με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι η αναπτυξιακή προοπτική είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε και για τη βιωσιμότητα του προγράμματος, και για τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά βεβαίως και για τον στόχο μας, το μεγάλο, που είναι η οριστική έξοδος από την κρίση. Στη συζήτηση για τη μετανάστευση, θέσαμε τα τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρόων σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μεσογείου. Είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών. Η συζήτηση ήταν επικεντρωμένη στην Κεντρική Μεσόγειο. Εν τούτης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε, πολλούς, δεν έχουμε πολλούς διαφορετικούς δρόμους διακίνησης. Υπάρχει ένας κορμός που διακλαδώνεται σε διάφορα κλαδιά. Ένα από αυτό είναι αυτό που έρχεται από την Κεντρική Αφρική και πηγαίνει προς την Ιταλία ένα άλλο είναι το κλαδί της διακίνησης που έρχεται προς το Αιγαίο αλλά ο κορμός του συστήματος των διακινητών κατά την εκτίμησή μας είναι νέος και θα πρέπει να δούμε συνολικά και την συνέχιση της εφαρμογής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αλλά βεβαίως και τις απαραίτητες δράσεις στην Κεντρική Μεσόγειο και τη συνεργασία με την Λιβύη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που πρέπει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποκατάσταση σταθερότητα στην μεσογειακή αυτή χώρα. Παρουσίασα τι μεγάλε προσπάθειε που καταβάλουν οι ελληνικέ αρχέ για να μπορέσουν να διαχειριστούν το τεράστιο αυτό βάρο των ετοιμάτων ασύλου με αποτελεσματικότητα από τη μία, αλλά και στα πλαίσια του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου από την άλλη. Και βέβαια μίλησα για το μεγάλο βάρος που σηκώνουν τα νησιά μας. Ζήτησα να υπάρξει επιτάχυνση σε ό,τι αφορά την στελέχωση των υπηρεσιών ΕΑΣΟ στα νησιά και στη διαδικασία της μετεγκατάστασης που παρότι έχει ξεκολλήσει είμαστε πολύ μακριά ακόμα από τους αρχικούς στόχους. Είχαμε για 60 περίπου χιλιάδες και έχουν γίνει γύρω στις 12 ,000. Επεσήμανα παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει μια δίκη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματο ασύλου, όπου τα βάρη να μην φορτώνονται στι χώρε πρώτη υποδοχή. Στην ε, συζήτηση για την ε, ασφάλεια, τη σταθερότητα και τα Δυτικά Βαλκάνια, μιλήσαμε για την ανάγκη ενίσχυση των δυνατοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στου τομεί ασφάλεια και άμυνα, δεδομένη τη αυξανόμενη αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα στηρίζει αυτή την προοπτική στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναβάθμισης του διεθνούς και περιφερειακού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, επεσήμανα την μεγάλη ανησυχία μας για τις εξελίξεις στην περιοχή. Σε μια περιοχή με πολύ βαριά ιστορία, όπω γνωρίζετε. Και η ανησυχία μου αυτή εντοπίζεται στην άνοδο του εθνικισμού, Στι διεθνωτικέ εντάσει, τι πολιτικέ κρίσει, την πολιτική αποσταθεροποίηση, αλλά και την ενίσχυση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς όμως και τη επιρροή τρίτων χωρών. Τόνισα ότι η επιβεβαίωση τη πολιτική διεύνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Βαλκάνια είναι σήμερα απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Πρέπει να δώσουμε το σήμα, το μήνυμα, στι ε, ε, χώρε των, των Δυτικών Βαλκανίων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προοπτική της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των χωρών αυτών. Και βεβαίως, στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, στην ανάδειξη μιας δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας, στην ευρέωση του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία να αναφερθώ και να ενημερώσω τους ομολόγους μου και για την προκλητική, την κλιμάκωση αν θέλετε, της προκλητικής ρητορική, αλλά και της στρατιωτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο από την πλευρά της ε, Τουρκίας. Και τόνισα την ποσοτική και ποιοτική κλιμάκωση ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, επαναλαμβάνω όχι μόνο της ρητορική, αλλά και τη στρατιωτική δραστηριότητας. Υπογράμμισα ότι η Ελλάδα συνεχίζει ε, να αποτελεί και θα αποτελεί πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας και για την ε, Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για τα Βαλκανία. Διατηρεί και θα συνεχίσει να διατηρεί ανοιχτούς ε, διάβλους για διάλογο και συνεργασία με όλες οι γειτονικές χώρες. Την ίδια στιγμή, όμως, θα, παραμείνει, θα παραμένει ακλόνητη και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δίκαιου, δικαίου, αλλά και στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Τόνισα ότι το μήνυμα όλων προς την Τουρκία, έναν σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που άλλωστε βρίσκεται σε ενταξιακή διαδικασία, πρέπει να είναι αυτό. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και βεβαίως ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας. Τέλος, ίσως την πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου στη Ρώμη και τη διακήρυξη της Ρώμης και μετά την δημοσίευση και της Λευκής Βίβλου, δηλαδή των επιλογών που έχουμε μπροστά μας για το μέλλον της Ευρώπης. Α, θα ήθελα να, να σας πω δύο λόγια. Θεωρώ αυτή τη συζήτηση και ενδιαφέρουσα και απαραίτητη. Απαραίτητη να γίνει χωρίς στερεότυπα. Να ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, αλλά και ε, μεγάλες, μεγάλους κινδύνους που προέρχονται από την αδυναμία της να ε, διατηρήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της και ταυτόχρονα την αδυναμία της να είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των κρίσεων που αντιμετωπίζει. Τόνισα όμως την ανάγκη να... Μη μιλάμε για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, αλλά για την Ευρώπη των πολλών επιλογών. Δεν μπορεί να είναι όραμά μας α, μια πολύ συντηρητική αντίληψη α, περί της Ευρώπης των, των ισχυρών, του σκληρού πυρήνα και κάποιων άλλων οι οποίοι θα ακολουθούν. Α, βεβαίως, ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε όσοι επιθυμούμε να προχωρήσουμε στην ευάθυνση της συνεργασίας μας, πολιτική και κοινωνική ευάθυνση της συνεργασίας μας, να μένουμε στάσιμοι επειδή κάποιοι επιλέγουν την αλακάρτ Ευρώπη, δηλαδή τη συμμετοχή στα καλά, αλλά εκεί όπου υπάρχει α, η υποχρέωση να δώσεις, να μην θέλεις να δώσεις. Όπως για παράδειγμα στο προσφυγικό, όπου κάποιες χώρες αρνούνται την αλληλεγγύη. Έθεσα λοιπόν ως, ε, ως προτεραιότητα την ε, συζήτηση για την μετεξέλιξη της Ευρώπης στην κατεύθυνση της κοινωνικής κοινωνικής σύγκλησης και κοινωνικής συνοχής. Μίλησα για την ανάγκη να ανοίξουμε όλοι τα χαρτιά μας, αλλά και να ξεκαθαρίσουμε προς τις χώρες εκείνες α, που αισθάνονται την απειλή ότι θα βρεθούν σε μια δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα ότι δεν μιλάμε για αποκλεισμού, ότι δεν μιλάμε, αν θέλετε, για διαιρέσει ή για εξαιρέσει χωρών από τι σήμερα υφιστάμενε θεσμικέ δομέ ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δηλαδή την Ευρωζώνη ή το Σέγγεν. Αντιθέτω, μιλάμε για τη δυνατότητα όσοι το επιθυμούν να προχωρήσουν σε ακόμα βαθύτερη ενοποίηση της συνεργασίας και της κοινής τους δράσης. Και είπα ότι αυτό για να προχωρήσει σωστά έχει δύο προποθέσει. Η πρώτη προπόθεση είναι όλη αυτή η συζήτηση να διεξαχθεί και οι αποφάσει να πάρθουν εντό του πλαισίου των ευρωπαϊκών συνθήκων και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 20 τη συνθήκη Λισαβόνα. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε τι ευρωπαϊκέ συνθήκε ή ακόμα χειρότερα να λαθροχειρούμε, να τι υπερβαίνουμε ερήμην των λαών, ερήμην των πολιτών. Υπάρχει λοιπόν το πλαίσιο για να γίνουν όλα αυτά. Και δεύτερον, η προϋπόθεση, την είπα ήδη νομίζω, αυτές οι ενισχυμένες συνεργασίες να είναι ανοιχτές, χωρίς αποκλισμούς και εξαιρέσεις. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις είμαι, νομίζω σε έδωσα ένα ευρύτατο πλαίσιο ενημέρωση για το τι συζητήθηκε, είμαι ανοιχτό στις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Σατζολέτος από το Skype. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν όντω ζητήσατε από την κυρία Λαγκάρτ να δεσμευτεί το Ταμείο δίπλα στην Ελλάδα. Αυτό δήλωσε η κυρία Λαγκάρτ στην Λεπαριζιέννη, συμπληρώνοντα βέβαια πω για να γίνει αυτό εκτό από τι μεταρρυθμίσει πρέπει να είναι βιώσιμο το χρέο τη χώρα. Με τη διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστό ότι έχω κατά καιρού επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία. Α, όχι πάντοτε εύκολη, διαφωνίε είναι αλλά ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία. Και είναι αλήθεια ότι ζήτησα από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να ξεκαθαρίσει τη στάση του, να μην σπαταλάει το χρόνο, να κρατήσει μια σταθερή θέση και να δεσμευθεί ότι με βάση τις τα πρότυπα, τα τεχνοκρατικά που απαιτούνται για να συμμετάξει στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι απαραίτητε συγκεκριμένε κινήσει για την ελάφρυση του ελληνικού δημόσιου χρέου. Και αναφέρομαι, βεβαίω, σε αυτό που όλοι ονομάζουν μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυση του δημόσιου χρέου. Σε αυτή τη βάση, ναι, βεβαίω, ζήτησα την δέσμευση του Διεθνού Ταμείου ότι Uh, δεν θα είναι <laughs> να χρησιμοποιήσω μία έκφραση που χρησιμοποίησα πριν, à la carte, uh, μόνο με τα μέτρα uh, σε με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά στο ζήτημα του χρέους uh, η γνωστή uh, ευρωπαϊκή τακτική του να πετάμε την μπάλα μπροστά, αλλά ότι θα φτάσουμε uh, τώρα, πολύ σύντομα, σε μία συνολική λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Και η κυρία Ψαρά από το Έθνος. Ε, οι εκπρόσωποι των θεσμών έφυγαν από την Αθήνα και οι συζητήσει συνεχίζονται. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας καταρχάς, αλλά και για τη συνολική συμφωνία σε σχέση με τον Δονοτού. Ευχαριστώ πολύ. Να το αφήσω, να συγχωρείτε, γιατί το κλείνω και... Ε, κατά την άποψή μου υπήρξε πράγματι πολύ σημαντική πρόοδος όλο αυτό το διάστημα. Κάτσαν σχεδόν 10 μέρες στα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Αυτή η πρόοδος έχει καταγραφεί και στις ε, ανακοινώσεις που βγήκαν αμέσως μετά, αλλά και στην ανακοίνωση του Euro Working Group χθε το βράδυ. Ε, νομίζω ότι αυτή η πρόοδος μας κάνει αισιόδοξο ότι εντός των ε, ε, χρονοδιαγραμμάτων και των στόχων που έχουμε θέσει βρισκόμαστε ακόμα είναι κατά την μου εφικτό να έχουμε την τεχνική, τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 20 του, του Μάρτη και απολύτως εφικτό από εκεί και πέρα να έχουμε στον Απρίλη την συνολική συμφωνία που θα αφορά και την απομείωση τα μέτρα μάλλον, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Άρα βρισκόμαστε επαναλαμβάνω κοντά και χρονικά και πολιτικά σε μια συνολική συμφωνία για το ελληνικό πρόγραμμα Κάτι το οποίο διεκδικούσαμε και ζητάγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει βεβαίω καθυστέρηση, δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Είναι γνωστό που οφείλεται αυτή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θετικό, ότι υπάρχει προοπτική α, διεξόδου, θετική διεξόδου. Ο κ. Παντελάκη από την ΕΡΤ. θέμα αυτό δεν μπορεί να λυθεί στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων. Α, και δεν μπορεί να λυθεί διότι είναι αυτονόητο ότι εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έχει μια τεχνογνωσία και μια εμπειρία που αφορά κυρίως χώρες εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αφορά κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, όπου εκεί έχει εφαρμόσει ένα εργασιακό μοντέλο, δεν θα κρίνω δεν νομίζω ότι είναι τη χώρα να κρίνω αν αποδίδει ή δεν αποδίδει, ξέρετε τι απόψει μου. Εν τούτη, η Ελλάδα είναι μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δει του σκληρού πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κοινοτικό, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και η υποχρέωση να υπερασπιστεί αυτό το κεκτημένο δεν έχει μόνο η Ελλάδα, έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Συνεπώ, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων θα λυθεί και θα υπερασπιστεί, έχουν υποχρέωση να το υπερασπίσουν απέναντι στι απόψει, τι σεβαστέ απόψει του Διεθνού Νομικού Ταμείου, α, οι εταίροι τη Ελλάδα, τόσο στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και στο επίπεδο yeah. του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών. Ο κ. Αθανασίου. Αθανασίου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να σας πάω ένα τελείως διαφορετικό θέμα και τη συνάντηση που είχατε τον κύριο Αναστασίου. Και φυσικά τα όσα είπατε πριν από λίγο για την ένταση στο Αιγαίο και τη στάση τη του Τουρκία ενώψη και του δημοψηφίσματο που υπάρχει, ποια πιστεύετε ότι είναι η εξέλιξη των πραγμάτων α, σε σχέση με το Κυπριακό, σε σχέση με το δημοψήφισμα και τη στάση τη Τουρκία στο Αιγαίο, πού μπορεί να πάμε, έχει χαθεί η ευκαιρία ή υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο τραπέζι χωρί κάποια τουρκική πίεση. Και στη τελική ανάλυση, μήπω θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει λίγο παραπάνω τον Ορτογάν σε αυτή τη φάση. Ναι, εγώ δεν θα, δεν θα έλεγα ότι έχει χαθεί η ελπίδα. Άλλωστε, το τελευταίο που χάνεται σε αυτόν τον κόσμο είναι η ελπίδα και δεν πρέπει να τη χάνουμε ποτέ. Εμείς πρέπει να μείνουμε, πιστεύω, στις θέσεις μας, με αποφαστικότητα, αλλά και με ανοιχτή την διάθεση πάντοτε του διαλόγου, με ανοιχτούς τους διάβολους επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα. Είναι κατανοητό ότι εν ώψη του δημοψηφίσματος στην Τουρκία δεν περιμένουμε, δεν αναμένουμε μέχρι την ημερομηνία του δημοψηφίσματος κάποιες κινήσεις επιστροφής στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε και τις γέφυρες. Α, θα περιμένουμε, θα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Θα υπερασπιζόμαστε στεναρά την άποψη ότι α, πρέπει να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να βρεθεί λύση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, λύση βιώσιμη και λειτουργική. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτή και ελπίζουμε ότι αμέσω μετά το δημοψήφισμα θα μπορέσουν να διαμορφωθούν οι συνθήκε πρώτον για την οικοδόμηση ξανά μια θετική ατζέντα και σε ελληνοτουρκικέ σχέσει, αλλά και στο πλαίσιο των δικοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Κυρία Κύριε ε, κύριε Πρόεδρε, από τη μία λέτε ότι ε, συζητάτε με την κυρία Λαγκάρτη για το θέμα του χρέους και την ίδια στιγμή είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό που τορπιλίζει τις συνομιλίες για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση ζητώντας στην πραγματικότητα ε, εντελώς αναπτυξιακά μέτρα όπως περισσότερες απολύσεις και μείωση των συντάξεων. Ε, ε, με δεδομένο ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα. Πώς περιμένετε τη συγκεκριμένη στιγμή να ξεμπλοκάρει το θέμα και να κλείσει η αξιολόγηση. Η κυρία Καλογεροπούλη έχουμε πια εμπειρία, 7 χρόνια, δεν είναι λίγα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει τη δουλειά του, ζητάει αυτά που ξέρει να ζητάει και που έχει μάθει να ζητάει. Α, επαναλαμβάνω όμως ότι η Ελλάδα είναι χώρα του ευρωπαϊκού πλαισίου, οι αποφάσει δεν παίρνονται από έναν θεσμό, αλλά από το σύνολο των θεσμών. Κάποτε του ονομάσαμε Τρόικα, τώρα είναι Κουαρτέτο. Και βεβαίω υπό την διαρκή επίβλεψη και άλλων θεσμών, όπω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Διεθνού Γραφείου Εργασία, του ILO. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε ορισμένα ζητήματα η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο πλαίσιο μια τεχνική συζήτηση. Επαναλαμβάνω, οι θέσεις που έχει το Ταμείο σε αυτά τα θέματα δεν είναι γνωστές εδώ και 7 χρόνια, δεν είναι καινούργιε. Έχει όμως υπάρξει όλο αυτό το διάστημα μεγάλη πρόοδος. Το ότι έχει υπάρξει πρόοδος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υιοθετούνται πάντοτε αυτές οι απόψεις. Έτσι πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα πολύ σύντομα να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα δίνει μια συνολική λύση, αλλά θα προστατεύει και την κοινωνία, διότι αυτός είναι ο στόχος μας, η λύση που θα βρεθεί να είναι και κοινωνικά βιώσιμη. Κύριο Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σα ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα των μεσοπρόθεσμων για το χρέο, αλλά και στην ποσοτική χαλάρωση. Και επειδή ήταν και η Άγγελα Μέρκελ, από εκεί περνάει σε μεγάλο βαθμό το θέμα του χρέου, το Βερολίνο ξέρουμε ότι μέχρι τώρα λέει όχι, αλλά και ο Μάριο Ντράγκη. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν είχατε κάποιε επαφέ μαζί του και αν του θέσατε αυτά τα δύο θέματα που είναι βασικά για να κλείσει συνολικά η συμφωνία. Προφανώ ήμασταν σε ένα τραπέζι, συζητάγαμε, είχαμε τη δυνατότητα στο περιθώριο να ε, κουβεντιάσουμε και για το ελληνικό θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ε, πρέπει να σα πω ότι ε, ήταν ιδίω οι καγκελάριου εξαιρετικά αισιόδοξοι. Ε, ανησυχητικά, ίσω αισιόδοξοι. Εγώ κρατάω και μια, αν θέλετε, πισινή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, διότι έχω μια εμπειρία. Ε, νομίζω όμω ότι οι περισσότεροι στι Βρυξέλλε προεξοφλούν ότι θα κλείσει θετικά το ελληνικό ζήτημα. Εντό των επόμενων ημερών οι περισσότεροι προεξοφλούν αυτό που σα είπα, δηλαδή ότι τον Απρίλιο θα πάμε σε μια συνολική ε, λύση. Η κυρία Σαβοπούλου, από το Star. Κύριε Τσίπρα, αφού αναφερθήκαμε στι διαπραγματεύσει, ήθελα να σα ρωτήσω, επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί για τη σχέση σα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, αν ισχύει αυτό που λέμε στην Αθήνα, όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά. Εξαρτάται από ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να βάζουν φωτιέ. Αλλά καμιά φορά ε, υπάρχουν καπνό και από τι τρακαστρούκε, ξέρετε, όχι μόνο από τι φωτιέ. Και εδώ πρόκειται για επικοινωνιακέ τρακαστρούκε τη ε, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δημιουργήσει ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Η απόκριση όμω τελείωσαν. Οπότε και οι στρακαστρούκε θα σταματήσουν να μας απασχολούν. Θα δεχτούμε δύο ακόμη ερωτήσεις. Η πρώτη από τον κύριο Αντίπα, από το πρώτο θέμα. Και τον Ιωάννη. Πρωθυπουργέ, μπορείτε να μα εξηγήσετε πώ η ένταξη τη Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση και εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων θα προκαλέσει αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα έτη. Ναι, νομίζω ότι είναι είναι απλό να το εξηγήσει κανείς αυτό. Αν συνειδητοποιήσει ότι η, ε, η, μείωση, η απομείωση του χρέους, δηλαδή η, εφαρμογή, η απόφαση για την εφαρμογή των ε, απαραίτητων μέτρων, για των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την απομείωση του χρέους, αλλά και η ένταξη Ελλάδας στο πρόγραμμα προσωτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα δώσει το απαραίτητο σήμα στην επενδυτική κοινότητα, και στην, στις αγορές ότι η Ελλάδα έφυγε οριστικά από την περίοδο της κρίσης. Είναι το σήμα που αναμένουν οι επενδυτές για να επενδύσουν χωρίς αναστολές στην ελληνική οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι και νομίζω ότι σε αυτό έχουν δίκιο, δεν πρέπει πάντοτε να συμφωνούμε με τους οικονομολόγους, αλλά στα προφανή πρέπει να συμφωνούμε, οι άμεσε ξένε επενδύσει είναι αυτέ που θα δημιουργήσουν θέσει εργασία και θα δώσουν τη δυνατότητα α, να ενισχυθούν οι ήδη θετικέ προβλέψει για του αναπτυξιακού ρυθμού τη ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Η κυρία Τσεκρικά από τον Αλφα. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση στον Τούρκο ομολογό σα, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίο σήμερα σε νέε του δηλώσει χαρακτήρισε τον Υπουργό Εθνική Άμυνα ένα κακομαθημένο παιδί, αρχηγό ενό ρατσιστικού κόμματο. Τόνισε ότι εσεί δεσμευτήκατε ότι δεν θα ξανακάνει ανακοινώσει και επίση χαρακτηρίζει την Εψέριμο ε, ε, ω ένα τουρκικό νησί που ο πρόεδρο Δημοκρατία πάτησε εκεί το πόδι του. Συγνώμηνε ομόλογός μου ο κύριος Γκυλτηρή. Εν τούτης, δεν τις γνωρίζω αυτές τις δηλώσεις, αλλά βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι έχει μια πολύ μεγάλη νευρικότητα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Παλαμβάνω αυτή η νευρικότητα πιθανώ πιθανώς να οφείλεται στο ότι στην Τουρκία υπάρχει μια εσωτερική κατάσταση έντασης εν του δημοψηφίσματο. δεν δίνω ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις δηλώσει. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία της, διότι σε τελική ανάλυση α, και οι κρίνοντες κρίνονται, η διεθνής κοινότητα μας παρακολουθεί, όλοι παρακολουθούν και τη σοβαρότητα των δηλώσεων αυτών και τις κρίνουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι α, ήδη αυτές οι δηλώσεις έχουν απαντηθεί από το ομόλογο επίπεδο, δηλαδή από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νομίζω υπάρχει χρονός για μια σύντομη ερώτηση ακόμη από τον κύριο Ρούμπο. Από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν θα έρθει η ώρα στη Βουλή, μέτρα και αντίμετρα, θα απευθυνθείτε στην αντιπολίτευση και πώ σχολιάζεται αυτό που λέει ο κ. Μισοτάκη, δεν ψηφίσει κανένα μέτρο, τίποτα. Κοιτάξτε, λοιπόν, ο καθένα θα πάρει τι επιλογέ του και θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό για τη συνέπεια τη τάση του και για την σοβαρότητα τη πολιτική του. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω ότι α, ίσως αυτό να είναι ένα δώρο προς την κυβερνητική πλειοψηφία, η στάση αυτή. Όπως ήταν και η στάση της μη υπερψήφισης των μέτρων που πήραμε τα Χριστούγεννα για, τους, για ένα εκατομμύριο 200.000 περίπου συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πάρουν α, εφάπαξ πριν τα Χριστούγεννα την, α, μια σημαντική ενίσχυση αυτό που ονομάσαμε 13η σύνταξη. Ο καθένας λοιπόν θα κριθεί από τις πράξεις του. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Άλλωστε δεν είναι και σωστό να φέρνουμε την εσωτερική κουζίνα στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.